να αποφασίσει και ο Θάνος να ασχοληθεί με αυτά τα οποία ασχολείται τα πολλά και να κατεβεί πολύ περισσότερο πρόεδρος για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Γεια σου, Θάνο μου. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μου. Γελάω. Γεια σου, Μίτση. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα και καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Απλά στο διάλειμμα μαλώναμε για την έκθεση. Στο διάλειμμα μαλώναμε για την έκθεση. Είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέει. Ο Θάνος Κλειτμπάνης, σε μία από τις επισκέψεις που έκανε σε αυτή την προσπάθεια για την διεκδίκηση της θέσης της Προεδρίας, πήγε και στην έκθεση. Εμείς εδώ πέρα προηγουμένως είχαμε δύο κυρίες από την σύμπραξη για την ΔΕΘ. Εντελώς διαφορετική είναι η δική σου η προσέγγιση. Να μας την πεις. Η δική μου προσέγγιση είναι πιο επαγγελματική και πιο, ας πούμε, επί του πρακτέου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δομή που λειτουργεί μέσα στην πόλη. Προφανώς με έλλειψη πρασίνου, προφανώς με έλλειψη πάρκινγκ, προφανώς μη βιώσιμη, προφανώς να χρειάζεται νέα κτίρια. Εμείς είμαστε και ως επαγγελματικό επιμελητήριο, να θυμίσω σε όσους μας βλέπουν τώρα ότι ο πρόεδρος μας είναι αντιπρόεδρος της Χελεξπό, δηλαδή ο Μιχάλης Ζορμπίδης, θεσμικά εκ του νόμου από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Όλα τα μέλη του ΔΟΣΟΥ είναι προέδρια, αντιπρόεδροι των επιμελητηρίων της πόλης και από τους εξαγωγείς και από τους βιομηχάνους και από τον Εμπορικό Σύλλογο. Δηλαδή το ΔΟΣΟΥ αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται κατά πλειοψηφία από επαγγελματίες της πόλης και τα επιμελητήρια, από τους θεσμούς και από το Δήμο Θεσσαλονίκης και από τη περιφέρεια. Άρα, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, τη διοίκηση της Χελεξπό αυτή τη στιγμή την έχει από άποψη ΔΟΣΟΥ οι φορείς της πόλης. Και αυτό θα συνεχίσει και να υπάρχει, και άρα εμείς ήδη στη διαδικασία αυτή τη διαβούλευση εδώ και μια πενταετία, έχουμε πάρει τη δικιά μας θέση και άποψη ότι εκεί πρέπει να γίνει ανάπλαση για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά ο πιο βασικός λόγος από όλους είναι ότι εμείς και ως επαγγελματικός φορέας πιστεύουμε ότι εάν είναι βιώσιμο αυτό και παράγει και πράσινο και μείωση δεξιού του άνθρακα, δηλαδή κάποιες προϋποθέσεις, θέλουμε να μείνει εντός της πόλης, γιατί όλη η αγορά αυτή τη στιγμή έχει κινηθεί και έχει αναπτυχθεί με σχέδιο εντός της πόλης στην έκθεση. Δηλαδή, ο εστιατόρας που έχει ήδη επενδύσει στην πόλη, ο ξενοδόχος που αυτή τη στιγμή στην Τσιμισκή χτίζονται δύο ξενοδοχεία. Ναι, και στη γωνία από τη ΧΑΘ γίνεται νέο ηλέκτρα. Και για όσους δεν γνωρίζετε αυτή τη στιγμή οι τηλεθεατές μας, το μέγα κτίριο της Πειραιώς θα γίνει και αυτό ξενοδοχείο. Και θα είναι και κομμιέ ένα απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος. Προφανώς λοιπόν όλοι αυτοί οι επενδυτές που έρχονται και δίνουν τα λεφτά τους για την πόλη προχωράνε με ένα σχέδιο ότι εκεί πέρα θα είναι η έκθεση. Άρα όλοι αυτοί φτιάχνουν ένα business plan και λένε εμείς ερχόμαστε εκεί γιατί θα πάρει και μια έκθεση η οποία θα αναβιώσει, θα αναπτυχθεί, θα γίνουν μεγαλύτερες εκθέσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει η πόλη κέντρο και εκθεσιακό αλλά και για συνεδριακό. Άρα αυτό το πράγμα πρέπει να μείνει στο κέντρο της πόλης. Ταυτόχρονα το μετρό βοηθάει πάρα πολύ ώστε να έχουμε μείωση ρήπων στο κέντρο της πόλης. Από τον Νοέμβριο σε δύο εβδομάδες θα είναι σε λειτουργία. Θα είναι πολύ μεγάλη η μείωση των ρήπων και ταυτόχρονα πάμε λίγο και στο πρακτικό. Okay, να φύγει από το κέντρο της πόλης η έκθεση. Πού να πάει. Ναι, βεβαίως. Πού να πάει και πόσες υποδομές χρειάζονται και πόσα χρόνια χρειάζονται και πόσα λεφτά χρειάζονται. Γιατί όσοι αυτοί που είναι αντίθετα, εγώ να τα ακούσω όλα αυτά και να κάτσουμε ένα τραπέζι. Okay. Εγώ πιστεύω ότι πάνω από 15 χρόνια χρειάζονται για να γίνει μετρό μέχρι τη Σύνδο, αεροδρόμιο δυτικά και μια υποδομή με 4.000 τετραγωνικά μέτρα που θέλει πάνω από 900 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμένα από την αρχή. Εδώ προφανώς ο προϋπολογισμός φτάνει τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Σε ένα έργο μορφής ΔΙΤ θα βάλει το κράτος 100 εκατομμύρια και ο ιδιώτης άλλα 150 εκατομμύρια. Αλλά σε 2-3 χρόνια αυτή εδώ η έκθεση θα δώσει νέα ζωή στην πόλη, προφανώς με τις ενστάσεις και προφανώς πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα στο να μειώσουμε τα θέματα όσον αφορά το πράσινο, να έχουμε παραπάνω πράσινο. Το υπόγειο πάρκινγκ που είναι 1.500 θέσεις. Το ξενοδοχείο προφανώς και ο παρουσιαστικός πρέπει να έχει κάπου κάποια έσοδα για να μπορεί να κάνει απόσβεση. Εγώ ακούω με πάρα πολύ. Αλλά το θέμα είναι η άλλη άποψη να είναι πρακτική, να υλοποιείται σε χρονοδιάγραμμα και με πόσα κονδύλια. Δηλαδή η άλλη μεριά δεν λέει ακριβώς πού, πώς και γιατί. Ναι, βεβαίως. Η άλλη πλευρά είναι ένα κίνημα το οποίο ζητάει περισσότερο χώρο και περισσότερο δημόσιο χώρο και πολύ πράσινο στο χώρο. Άρα ενδεχομένως να μην είναι θέση της εκείνης να πει πού μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, αλλά. Να ρωτήσω το εξής. Κύριε Μακρύ, ότι στη ζωή. Μίτσι μου, αντιλαμβάνεσαι ότι στη ζωή όμως πρέπει να έχουμε ένα case. Να έχουμε ένα case, βεβαίως. Να έχουμε όμως και ζωή. Γιατί το θέμα είναι το αν. Γιατί, τώρα, κακώ πήρα εγώ στο ρόλο ότι. Αυτό ακριβώς. Όχι, όχι. Απλώς να πούμε ότι αν δεν έχει ζωή στο κέντρο και γενικότερα, να έρθουν να κάνουν τι τα κτίρια. Δηλαδή, αν μειωθεί τόσο πολύ. Γιατί
Λες, θα γίνει ο χώρος του, θα γίνει και το καινούργιο Ηλέκτρα στην Αμίνης με... Το Χιαπόμο στο βασικό αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, περίμενε, περίμενε. Εκεί πέρα ήταν ένας μεγάλος ανοιχτός χώρος. Αυτό ο χώρος θα χτιστεί ψηλά. Όλοι οι χώροι πρασίνου που υπάρχουν μειώνονται. Στην Αρχιεροποίητο μειώθηκε, στην Αριστοτέλους μειώθηκε. Τώρα, αυτός ο χώρος που ήταν σχεδιασμένος για πράσινο από τον Εμπράρ, έτσι, αυτή τη στιγμή... Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να. Κοίταξε, πριν πόσα χρόνια, το θέμα είναι να έχει μπροστά και μέλλον η Θεσσαλονίκη. Και τα παιδιά σου. Όχι απλώς εμείς τώρα που συζητάμε, για να είναι ανθεκτικοί. Μα το σχέδιο, Μίτσι μου, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι, ζούμε στην πόλη. Mm-hmm. Πάμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια βόλτα όλη στην έκθεση. Υπάρχουν μέσα δέντρα. Όχι. 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 118 δέντρα. Μετρημένα. Ναι, τώρα, και... εγώ ειλικρινά γίνομαι τώρα. Εγώ είμαι, ας πούμε, ο εκπαιδευτής ή η κυβέρνηση. Δεν είμαι. Αλλά πάμε να δούμε εμπράκτος. Θα έχεις όμως ένα θεσμικό ρόλο. Θα γίνουν 3.000 από το πουθενά, θα γίνουν 3.000 δέντρα. Αν δεν προχωρήσει το θέμα της ανάπλασης, θα μείνουν 118. Θα γίνουν 3.000 δέντρα, όπως ακριβώς ζήτησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο Αγγελούδης και η διοίκηση και το ΑΕΠΕΔ το αποδέχτηκε. Θα γίνουν 100 στρέμματα πρασίνου, δηλαδή θα γίνει ένα πάρκο. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το πάρκο μέσα. Και το οποίο και τρίτον, δείτε κατά πόσο και θα είναι τρίτον, πάρκο. Θα το δούμε στην πράξη. Ας μιλάμε, ναι. Και τρίτον, θα είναι ανοιχτή η έκθεση, δεν θα υπάρχουν πλέον κάγκελα και περιφράξεις, όλος ο κόσμος να περνάει μέσα. Και τέταρτον, θα γίνουν 1.500 θέσεις πάρκινγκ που τόσο πολύ το θέλει η πόλη και το κέντρο. Δηλαδή... Σε ένα χώρο που θα είναι βεβαίως από κάτω έχει αρχαία και βεβαίως αν. Να μην γίνεται το μετρό στην πόλη αυτή, ούτε αναπλάσεις. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι ότι θέλουμε να πάμε πίσω την πόλη, θέλουμε να πάμε μια πόλη μπροστά. Δηλαδή, και εγώ ως Μίτση τώρα μιλάω, ότι θέλουμε μια πόλη η οποία θα. Αυτό. Να είναι όμως βιώσιμη, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι βιώσιμη. Η διαφωνία μας είναι η εξής. Εγώ λοιπόν διαφωνώ εξ αρχής. Ναι. Ότι από τη βιωσιμότητα που είναι τώρα. Η νέα ανάπλαση αλεμβάζει 2 με 3 επίπεδα τη βιωσιμότητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πράσινο εκεί που μιλάμε, θα αποκτήσουμε 100 στρέμματα πράσινο και 3.000 δέντρα. Δεν έχουμε πάρκινγκ καινούριο, θα αποκτήσουμε 1.500 πάρκινγκ καινούριε. Τα κτίρια που αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκεί και είναι 15-16 κτίρια, θα γίνουν 4 προφανώς λίγο πιο ψηλά, αλλά θα είναι 4 βιοκλιματικά. Τώρα, εγώ σου λέω 4 πράγματα που η βιωσιμότητα θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Ναι, γιατί κρατήσουμε... άμα δεν γίνει η ανάπλαση, θα μείνει η έκθεση εκεί ως έχει, θα λειτουργεί ως έχει. Δεν μπορούμε να κλείσουμε την έκθεση αν γίνουν οι εκθέσεις. Θα αλλάξει η έκθεση όταν μετά από 20 χρόνια φτιάξουμε μια περιοχή στην Σύνδο ή κάπου αλλού με νέα έκθεση. Άρα, ή θα μείνει έτσι όπως έχει η έκθεση, χωρίς πράσινο, χωρίς πάρκινγκ, χωρίς δέντρα. Μπορεί να τεθεί σε διαβούλευση και να αποφασίσει ο κόσμος που θα κάνει. Άρα, 8 χρόνια Πάμε σε άλλο θέμα, Μίτσε μου. Πάμε σε εκλογές επιμελητηρίου. Πάμε σε εκλογές επιμελητηρίου. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, πάμε εκλογές επιμελητηρίου. Διαφορετικά ξεκινήσατε, διαφορετικά συνεχίζετε όμως, έτσι δεν είναι? Εννοώντα, ήσασταν 5 συνδυασμοί, 4 συνδυασμοί και τώρα είσαστε 2. Τι αυτό το. Θα πλήξει, τι θα πρέπει να κάνετε και εσύ και ο κύριος Μερελής για να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει? Καλή ερώτηση. Ευχαριστώ. Πάντως, για να ξέρουν οι θεατές μας, τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, το ποιο ανακοινώνει υποψηφιότητα μέχρι το ποιο υποβάλλει υποψηφιότητα είναι μια άλλη κουβέντα. Σε κάθε τέτοιο είναι. Σε κάθε θεσμό. Θεσμό. Σε κάθε δημοκρατική διαδικασία. Δεύτερον, υπάρχει ένα εκλογικό νόμο, τον οποίο όλοι τον έχουμε υποδεχθεί και εδώ και 7 χρόνια, το 2017, που κανένα δεν ήρθε αντιμέτωπο να τον απαξιώσει ή να κάνει μια ένσταση ότι αυτό ο εκλογικό νόμο είναι λάθο. Άρα, όλοι είχαμε την ίδια διαδικασία να ακολουθήσουμε, τα ίδια στοιχεία να ακολουθήσουμε και να υποβάλουμε έναν φάκελο εμπροθέσμο με όλα τα νομικά έγγραφα, ώστε να είμαστε όλοι νόμιμοι. Και άλλωστε το ίδιο έχει συμβεί σε πάρα πολλέ περιοχέ στην Ελλάδα. Παντού έχουν προβληματικοί συνδυασμοί. Σε κάθε θεσμική διαδικασία αυτό συμβαίνει. Αυτά και εμείς κόψαμε στην ΕΣΥΕΜΘ κάποιον επειδή δεν είχε... Πώς στην ΕΣΥΕΜΘ, που είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ενώ εμείς είμαστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που πόσο μάλλον πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί με αυτές τις διαδικασίες. Όλοι είμαστε σοβαροί με τις διαδικασίες. Σωστά. Κάθε θρεφτική επιτροπή είναι. Πόσο μάλλον υποψήφοι πρόεδροι θέλουν να διοικήσουν το επιμελητήριο, πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία και να σταθούν στο ύψος και να υποβάλουν σωστά μια διαδικασία και ένα φάκελο. Πάμε παρακάτω. Την προηγούμενη φορά το 2017, να θυμίσω σε όλους ότι ήμασταν 2 συνδυασμοί ή 3 συνδυασμοί και το ΚΚΕ, με υποψηφίους 250 με 260 συμβούλους. Αυτή τη στιγμή, με 2 συνδυασμούς, έχουμε 300 υποψηφίους συμβούλους. Δηλαδή, εγώ και ο κύριος Μερελής έχουμε προφανώς παραπάνω συμβούλους από το 2017. Προφανώς, αν ήταν και άλλοι 2 συνδυασμοί, ήταν άλλοι 200-250 άνθρωποι. Άρα, δεν θα υπάρχει θέμα συμμετοχής. Ίσα-ίσα, εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει. Και να ξέρετε πως την επόμενη μέρα είναι στη δικαστική μας ευχαίρεια εμάς, τους εκλεγμένους και τη δίκη στην αυριανή, να αξιοποιήσουμε ακόμα και υποψηφίους από τους άλλους 2 συνδυασμούς. Έχουμε πάνω από 10 επιτροπές να δημιουργήσουμε. Έχουμε δεξιακή επιχείρηση που την έχουμε προαναγγείλει. Άρα υπάρχει ο τρόπος
και οι μη εκλεγμένα μέλη του ΣΟΥ, όσοι επιθυμούν να προσφέρουν στο επιμελητήριο και στους επαγγελματίες της πόλης, να αξιοποιηθούν ο καθένας από τον τρόπο και από, από το τομέα που ξέρει καλύτερα. Άρα, μονόδρομος είναι όποιος μπορεί να έρθει Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, περίπτερο ΔΕΘ 10, από το πρωί τη 8 μέχρι 6 το απόγευμα, να έρθει να ασκήσει το δικαίωμά του. Είναι βασικό, γιατί ο επαγγελματίας της πόλης, αν θέλει να έχει δύναμη και φωνή στην Αθήνα, που εκεί λύνονται ή δημιουργούνται τα κεντρικά τους προβλήματα, πρέπει να είμαστε ισχυροί εμείς και η διοίκηση του επιμελητηρίου και το επιμελητήριο με πάρα πολύ μεγάλη νομιμοποίηση. Αυτό ακριβώς, ισχυροί επαγγελματίες. Θύμασέ μας το όραμά σου για την επόμενη μέρα του επιμελητηρίου. Αχ, ξέρετε τι γίνεται. Ξέρετε τι γίνεται. Ο αναστεναγμός έχει να κάνει ότι εγώ τώρα 3-4 μήνες που κάνω προεκλογικό, εγώ να κυκλοφορώ έξω και βλέπω επαγγελματίες πλέον. Πάρα πολλοί αναρωτιούνται για ποιο λόγο υπάρχει το επιμελητήριο. Και για ποιο λόγο να ψηφίσουν στο επιμελητήριο. Απλά ξέρουν πλέον το γεμί, παίρνουν ένα χαρτί πιστοποιητικό, μια δήλωση, μια φορολογική ενημέρωση που ούτε εμείς τη βγάζουμε αυτήν. Οπότε δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο είμαι εγώ εκεί για αυτούς. Άρα εμείς έχουμε ήδη από την αρχή πει ότι το επιμελητήριο πρέπει ξεκάθαρα να παρέχει αδερφοδοτικές υπηρεσίες στα μέλη του, να είμαστε εμείς ο σύμβουλός του, ο μέντορας του, να είμαστε εκεί για θέματα νομικής φύσης, θέματα φορολογικά, θέματα ασφαλιστικά, ταυτόχρονα να τους βοηθήσουμε να κάνουν επενδύσεις και ό,τι πληροφορία θα χρειαστεί, εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα του από το πρωί ως το βράδυ, γιατί είναι πάρα πολύ απλό μυθισμό του επαγγελματίας που είναι ατομική επιχείρηση, ένα φυσικό πρόσωπο ή έχει ένα-δύο υπαλλήλους. Ούτε ρευστότητα έχει να μπορεί να έχει και δικηγόρους και λογιστές και ασφαλιστές και νομικούς συμβούλους τα πάντα. Εμείς αυτός είναι ο ρόλος του επιμελητήριου που πρέπει να το διαδραματίσουμε και τις ανακριτικές επιχείρησεις την οποία θα ιδρύσουμε. Άρα εμείς πρέπει καθημερινά να δώσουμε υπηρεσίες τέτοιες στον επαγγελματία να τον διευκολύνουμε την καθημερινότητά του. Προφανώς πρέπει να είμαστε και μοχλός πίεσης στην Αθήνα για τα οριζόντια προβλήματά του. Μείωση φορολογίας, μείωση του ΦΠΑ, θέματα περιβαλλοντικά, κόστος ακρίβειας, κόστος ενέργειας. Για παράδειγμα, προχθές βγήκα στο Open και μιλήσαμε για την ενέργεια. Μα επί μια δεκαετία μιλάμε ότι θα θεσπίσουμε το θεσμό της αποθήκευσης ενέργειας. Πού είναι? Κάναμε ολόκληρο αγώνα, όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει γίνει γεμίση με ΑΠΕ. Υπερπαράγουμε πλέον ρεύμα και το χάνουμε στο σύστημα. Δεν το αποθηκεύουμε παντού. Άρα, η κιλοβατόρα μόλις έρθει ο χειμώνας, ξανανεβαίνει γιατί δεν έχουμε αποθηκεύσει ενέργεια που το καλοκαίρι την έχουμε δημιουργήσει και χάνεται στο σύστημα. Υπάρχει και πόλεμο στην Ουκρανία, υπάρχει και πόλεμο στο Ισραήλ. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει το αέριο, όλα αυτά μαζί είναι μια βόμβα. Φοβάσαι. Άρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Έπρεπε ήδη να έχουμε τελειώσει την αποθήκευση ενέργειας χθες. Και δεύτερον, ό,τι κονδύλα μπορεί από το Ταμείο Ανάκαμψης ή από το κονδύλο του ΕΣΠΑ να τα μοιράσουμε προς τους επαγγελματίες, μικρούς και μεγάλους βιομηχανία ή επαγγελματίες της πόλης, να μπορούν να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας και δράσεις μείωσης διαπαντός των κόστων ενεργειακά. Και ό,τι δεν μπορεί να γίνει κεντρικά από μεγάλες επενδύσεις, το πιο απλό. Εμείς να εκπαιδεύσουμε τους επαγγελματίες πώς να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας με πολύ απλές δράσεις. Μάλιστα, να είστε κοντά δηλαδή στον επαγγελματία. Τώρα, αυτό πώς συμβιβάζεται, το επαγγελματικό επιμελητήριο έχει τη ραχοκοκαλιά, έτσι, σωστά. Έχει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Τώρα όμως η κυβέρνηση δεν δείχνει να στέκεται κοντά στο μικρομεσαίο. Προφανώς είναι. Η γνωστή καραμέλα ότι γνωστή καραμέλα, ο επαγγελματίας. Όχι, με αυτό είναι αλήθεια. Ο επαγγελματίας είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, η μικρομεσαία επιχείρηση. Ναι, αλλά η έκθεση Πισαρίδη άλλα λέει. Έτσι, και λέει να ενωθούν οι περισσότεροι μικροεπαγγελματίες και να δημιουργηθούν μεγάλοι. Σωστά. Πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα. Να πάμε. Ήδη υπάρχει και η νομοθεσία του κράτους και φορολογικός νομοσχέδιο που διευκολύνει τέτοιου είδους συνενώσεις με φορολογικά κίνητρα. Ναι, αυτό ακριβώς. Άρα όμως εσάς σας πνίγει αυτό το. Όχι, ή μας πνίγει ή μας βοηθάει να βρούμε διέξοδο στο ανταγωνιστικό κλίμα που υπάρχει με τα μεγάλα μαγαζιά και με την ακρίβεια και την ενέργεια. Άρα είναι πως το διαβάσει κανένας. Απλά πρέπει να δημιουργήσουμε την ψυχολογία στον επαγγελματία σε μια οικογενειακή επιχείρηση ότι προφανώς οι συνενώσεις ή οι εξαγορές μπορούν να τους βοηθήσουν και να έχουν και μεγαλύτερη βιωσιμότητα. Δηλαδή, τις επιχειρήσεις να έχουν ένα λογιστή. Σωστά. Ή να έχουν έναν ενιογραφείο. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 5 επιχειρήσεις δικές μου σε ένα μεγάλο κτίριο στο Μπάρκα Σέντερ στη Θέρμη και εγώ το έχω κάνει μια μικρή θερμοκοιτίδα. Δηλαδή, επίσης, ανακάλυψαν το τροχό. Εδώ και 50 χρόνια υπάρχουν συνεταιριστικές εταιρείες και συνεταιρισμοί. Τι κάναν κι αυτοί. Μαζευτήκαν σε συνεταιρισμούς και κάνανε οικονομίες κλίμακος και προφανώς πετυχαίνανε μεγαλύτερες τιμές και καλύτερες τιμές στα προϊόντα τους. Άρα δεν είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Άρα το να πάμε σε τέτοια διαδικασία από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κλείσουμε τα malls,
Δεν μπορεί να διώξουμε τις πολυεθνικές. Από τη μία θέλουμε τις πολυεθνικές για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και επενδύσεις. Από την άλλη, όμως, πρέπει να δώσουμε 2-3 ευκαιρίες στους μικρομεσαίους και αυτοί να αναπτυχθούν. Και ένας τρόπος είναι οι συνενώσεις. Μάλιστα. Οπότε και αυτό είναι και κάτι το οποίο θα υποθεί και μέσα. Μα εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί προφανώς για να γίνει μια τέτοια συνένωση θέλει φοροτεχνικούς, θέλει λογιστές, θέλει προσπάθεια, θέλει business plan. Εμείς θα είμαστε και να τους βοηθήσουμε ακριβώς αυτό το κείμενο. Είσαι αισιόδοξος την επόμενη μέρα? Είμαι πολύ αισιόδοξος και ελπίζουμε και νομίζω ότι την Τρίτη θα είμαστε νέα διοίκηση στο Παγκοσμίου Μελετήριο Θεσσαλονίκης και θα μας περιμένει πάρα πολύ δουλειά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε δημιουργήσει προσδοκίες στον κόσμο. Mm-hmm. Εγώ, εκ της φύσεως, είμαι άνθρωπος που εργάζομαι πάρα πολλές ώρες και προσπαθώ να δείξω και να προσφέρω στο σύνολο. Άραστε, η δράση μου τόσα χρόνια στη ΧΑΝΘ και σε άλλες κυβερνητικές οργανώσεις, αυτό αποδεικνύει ότι είμαστε εκεί και για τον συνάνθρωπό μας και τον επαγγελματία. Άρα, από τίτλο μας περιμένει πάρα πολύ δουλειά και θα σηκώσουμε τα μανίκια. Mm-hmm. Να βοηθήσουμε όσο μας μπορεί και μας επιτρέπει η δικιά μας δύναμη ως επαγγελματικό μελετήριο Θεσσαλονίκης. Να διεκδικήσουμε πράγματα για τον επαγγελματία της πόλης. Αυτό ακριβώς, γιατί είναι θέμα διεκδίκησης, έτσι. Σωστά. Το πώς ακριβώς μπορείς να διεκδικήσεις και να εισακουστείς κιόλας. Έτσι. Έτσι. Τη ΧΑΝΘ πώς τη βλέπεις τώρα στην Elite League? Με χορηγό, φωτράς και Θάνο Κουλουμπάνη. Κάνουμε ένα αγώνα να μην πέσουμε στην αφού στη Β' Εθνική. Εντάξει, δεν είμαστε. Είμαστε εδώ. Η ομάδα δείχνει ότι παρόλο που είναι με νέος και με φίβος και τα λοιπά και με μικρό μπάτζετ, ο Μπουσβάρος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή προφανώς έχει φτιάξει σύνολο. Και με λίγη προσπάθεια νομίζω θα αποφύγουμε τον βιβασμό. Γιατί τα παίζει, τα χτυπάει. Ναι, και υποθέσεις και στη Μύκονο τώρα πάμε για αυτή την κουβέντα. Όχι, εντάξει, και αυτό είναι μέσα στο... Άμα ακούσει και δείξει και άμα μια μεταγραφή το χειμώνα. Ναι, μάλιστα. Δυστυχώς εκεί θέλεις και να ξαναπέσεις. Ναι, αλλά μεταγραφή πώς θα κάνεις με το καταστατικό που σου λέει δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφή. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη Ελλοαμερικάνο και ένα έχρωμο παίχτη. Έχουμε ήδη δύο. Έχουμε ήδη δύο, μάλιστα. Ξεπεράσει και το θέμα αυτό. Τον ΠΑΟΚ τον βλέπεις να πηγαίνει τι... Τώρα εκεί. Κανσελιέρη πάντως κάνει δουλειά. Εντάξει τώρα με 500 και 600 ευρώ μπάτζετ τώρα στην ΚΑΕ, τι περιμένεις? Ο Ολυμπιακός έχει 20 εκατομμύρια μπάτζετ. Ναι, εντάξει τώρα και να τον πάζει δεν μπορείς να πιάσεις. Εμείς θα πρέπει να τα πιάσουμε και εκεί γίνεται μια προσπάθεια τόσο όσο να είμαστε και μια καλή θέση στην ΚΑΕ. Γιατί στην ΠΑΕ τώρα πρέπει η ομάδα να ξαναπροταγωνιστήσει. Πρέπει, μάλιστα. Θάνο Κουλουμπάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, άφησε να επιθυμίσω 23, 24 και 25, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Ελάτε όλοι να ψηφίσετε στην έκθεση στο Πιέτρο 10, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ισχυροί επαγγελματίες Θάνος Κουλουμπάνης. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.